Μαζί μου έχω και τον πρόεδρο του ΔΥΚΟ, τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο, ο οποίος κατέφθασε αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Εργασίας. Κύριε Παπαδόπουλε, δύσκολες οι στιγμές. Έφυγε η Υπουργός Εργασίας. Θέλουμε τα δικά σας λόγια. Πώς θα την αποχαιρετήσετε? Ζέτα Εμιλιανίδου ήταν υπόδειγμα δημόσιου λειτουργού, υπόδειγμα υπουργού, υπόδειγμα ήθους και ανθρωπιάς. Ήταν πάντα αποτελεσματική, αποφασιστική, με έγνοια για τον συνάνθρωπο της και τον κάθε πολίτη. Η Κύπρος είναι κατά πολύ φτωχότερη μετά από αυτήν την απώλεια και είμαστε όλοι συγκλονισμένοι, συντετριμμένοι, γιατί χάσαμε μία συνεργάτηδα, μία φίλη. Αιώνια της μνήμης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.